Έτσι ο τέλος είχε όπως όλα δείχνουν, αλλά και σύμφωνα με τις δηλώσεις των δύο πλευρών, η συνάντηση που είχαν σήμερα στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γιάννης Μιλόπουλος με αντιπροσωπεία εργολαβικών εργαζομένων. Κατά τη συνάντηση ελήφθη απόφαση για τη σύσταση νομικής επιτροπής που θα εξετάσει όλα τα νομικά ζητήματα των δύο πλευρών. Με την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη προς όφελος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και των εργαζομένων στις εργολαβίες, βγήκαν από τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο πρίτανης του Ιδρύματος καθηγητής Γιάννης Μιλόπουλος και οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στο γραφείο του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση του Εισαγγελέα σήμερα για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος ήταν επιτυχής. Έγινε μια συζήτηση, ετέθησαν τα προβλήματα, ακούστηκαν οι απόψεις. Ελήφθη η απόφαση να υπάρξει μια κοινή επιτροπή από νομικούς η οποία να εξετάσει τα νομικά ζητήματα. Η σημερινή συνάντηση ήταν ένα πρώτο βήμα. Πιστεύω ότι τεθήκαν κάποιες βάσεις. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Στο τέλος θα βρεθεί μια λύση, μια κοινή συνισταμένη για όλες τις πλευρές. Θα αφήσουμε λοιπόν 4-5 μέρες περιθώριο να εξετάσει η Επιτροπή όλα τα νομικά για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα θετικό, πιστεύω. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, από σήμερα η διοίκησή του βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Από σήμερα η διοίκηση του Πανεπιστημίου μας είναι σε πλήρη λειτουργία. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, γίνεται μια υπερπροσπάθεια για να θεραπεύσουμε τις πληγές της πολυήμερης, πολύμηνης κατάληψης, για να καλύψουμε τα κενά και για να κερδίσουμε το χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Οι ζημιές που έχει υποστεί το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ σοβαρές. Νομίζω ότι από σήμερα αλλάξαμε σελίδα και νομίζω ότι από σήμερα το Πανεπιστήμιο ξαναμπαίνει σε τροχιά ομαλότητας και δημιουργίας όπως ήταν παλιά. Πάντως, οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες θέτουν ως απαράβατο όρο την επαναπρόσληψη και των 368 εργαζομένων. Η επαναπρόσληψη και των 368 εργαζομένων. Αυτό είναι νόμος και όρος απαράβατος ό,τι αφορά τη διαδικασία μας. Ένα δεύτερο σημαντικό που έχει λυθεί ήδη ήταν η πληρωμή, η οποία πάρθηκε η απόφαση ότι εντός 2 ημερών θα γίνει καταβολή κάποιων μισθωμάτων και εντός 10 ημέρων θα γίνει εξόφληση παραπέρα των εργαζομένων. Από την πλευρά του, ο πρίτανης επισημαίνει πως το Πανεπιστήμιο θα κάνει ό,τι μπορεί σύμφωνα με τον νόμο και τα δυσμενή οικονομικά του. Το Πανεπιστήμιο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τους εργαζομένους του, όπως έκανε πάντα, στο πλαίσιο της νομιμότητας και στο πλαίσιο των νέων δυσμενέστατων, δυστυχώς, οικονομικών δυνατοτήτων του.